Έρχομαι όμως στον επόμενο καλεσμένο μου, τον οποίο τον έχω εδώ στο στούντιο και μπορώ εύκολα να αποσπάσω ενδιαφέρουσες απόψεις. Ο Ανδρέας Δρυμνιώτης, εκλογικός αναλυτής. Γεια σας, κύριε Δρυμνιώτη, καλώς ήρθατε εδώ. Καλησπέρα. Να ρωτήσω κάτι. Έχουν σπάσει, ακούστε τώρα. Από τότε που είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ στις πλατείες, πάνω κάτω πλατεία, έχουν φτιάξει από τότε το ΣΥΡΙΖΑ που τον είχαμε. Τον Βαρουφάκη με το Μέρα 25. Τη Λαϊκή Ενότητα με το Λαφαζάνη. Έγινε και ένα spin-off από εκεί, έφτιαξαν και ένα μικρότερο κόμμα, δεν ξέρω αν υπάρχει πια. Δεν υπάρχουν αυτά. Έχουμε φτιάξει μετά την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχουμε φτιάξει τη Νέα Αριστερά. Αν σπάσει ξανά τώρα, υπάρχει η πιθανότητα όλοι αυτοί να παίρνουν από 3-4% και κάποια στιγμή να μαζευτούν για να ξαναγίνει ένα μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, να δούμε τι γίνεται. Εάν φύγει ο Κασελάκης, πολύ πιθανό να ξαναγυρίσουν πίσω η Νέα Αριστερά. Γιατί όχι? Γιατί έχουν πει πολύ άσχημα λόγια για τους συντρόφους τους. Όχι, έχουν πει για τον Κασελάκη. Όχι, για τους συντρόφους τους έχουν πει. Αν τσακωθεί και με τους συντρόφους τους. Τέλος πάντων, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ο καυγάς γίνεται για τα λεφτά. Καλά, προφανώς. Λοιπόν, η επιχορήγηση που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, όποιος κρατάει τη σφραγίδα, είναι 9 εκατομμύρια. Το χρόνο? Όχι. Τα τρία χρόνια. Τα τρία χρόνια. Μαζί με τα ιδρύματα και με όλα αυτά που τους δίνουν, τα επιπλέον. Ναι, αυτό τουλάχιστον. Χοντρικά, ναι. Χοντρικά αυτό είναι το νούμερο. Δεν είναι άσχημα λεφτά. Εμένα μου λέτε για σε τρία χρόνια να πάρεις 9 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια το χρόνο. Κερδοφορία αυτό όλο. Χθες κερδοφορία, μετά τα μοιράζεις όπου θέλεις. Λοιπόν. Ναι, γιατί μπορεί να κλείσει τα μέσα, ο Κασελάκης αυτό ήθελε να κλείσει. Ήδη, είναι, λοιπόν, left, αν μπείτε στο Left.gr, είναι σταματημένο με τον Μάρτιο του. Εντάξει, έχουν τρόλς εκεί, έχουν ανθρώπους. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το θέμα είναι να φύγει ο Κασελάκης. Αυτή τη στιγμή και ούτε και μπορεί να πάρει και βουλευτές μαζί του. Δηλαδή, εκτός από την Τσάκρη, η οποία. Ο Πέτρος Παπάς επίσης είναι μαζί του. Ο Πέτρος, όλοι αυτοί, πρόσεξε, είναι μαζί του όσο ακόμα έχει κάποια εξουσία. Ξέρω εγώ αν μετά. Μπορεί να στρίβουν δια το αραβό. Ριός πεσούσης, πασανίρξηλεύεται. Λοιπόν, ας μην είμαστε βιαστικοί. Νομίζω ότι αυτό που επιδιώκουν στο ΣΥΡΙΑ, και αν θέλετε, σωστά κατά την άποψη. Θέλουν να φύγει ο Κασελάκης, ο οποίος ήταν ξένο σώμα. Θυμάσαι πως τον είχα περιγράψει εγώ. Βεβαίως. Ξενιστή. Σωστά. Ναι. Είναι σαν το Aliens. Μπήκε μέσα σε ένα υγιές σώμα. Ό,τι και να ήταν, υγιές σώμα ήταν και το έκανε. Καλά, δεν ξέρω πόσο υγιές ήταν, γιατί αυτά που βλέπουμε τώρα δεν είναι πολύ υγιές. Αν όχι τίποτα άλλο, ήταν ένα κόμμα το οποίο πριν μπει ο Κασελάκης είχε πάρει, ξέρω εγώ, 17%. Τώρα. Τώρα είναι κάτω από τα 10, σαφώς είναι μόνο ψήφιο. Και τι θα γίνει, ο Κασελάκης τι θα απογίνει, θα γυρίσει στην Αμερική? Νομίζω ότι δεν μπορεί, δεν έχει, δηλαδή αν κάνει κόμμα μόνος του, θα είναι και αυτός με την ίδια λογική των υπολείπων. Θα είναι 2, 3, 1%. Είναι η μεγάλη ρίση του Αβέροφ, όποιος φεύγει από το Μαντρίδο τον τρώει ο λύκος. Το είδαμε, κανείς δεν περίμενε. Νομίζω ότι ήταν πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση της Αξιόγλου και της Νέας Αριστεράς. Έχω την εντύπωση ότι κανένας δεν περίμενε ότι δεν θα βγάζαν έστω και ένα ευρωβουλευτή. Μισό λεπτό όμως. Γιατί αυτοί που θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε ότι έχουν δυνατότητα να είναι πλέον ξανά ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία και την κυβέρνηση της χώρας? Αυτό το έχουν χάσει εδώ και πολύ καιρό. Α. Λοιπόν. Τι είναι αυτό που διακυβεύεται, δηλαδή? Τι διακυβεύεται, πράγμα, είπαμε τι διακυβεύεται. Τα 9 εκατομμύρια. Αχ, ναι, όχι, εννοώ. Ναι, και δεύτερο, να υπάρχει ένα κόμμα της αριστεράς. Το οποίο. Όπως υπάρχει και το κόμμα το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, αυτό θα έλεγα. Το ΚΚΕ είναι παλαιολιθικό. Αυτό είναι λίγο. Είναι προοδευτική στο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν είναι προοδευτική, αλλά νομίζουν ότι είναι προοδευτική, γι' αυτό και το βάλανε και στον τίτλο του. Λοιπόν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον ξέραμε, αυτός που θα ήθελε να κυβερνήσει, είχε τελειώσει. Το είπα με ένα πολύ απλό τρόπο. Είναι σαν τα σφυράκια που βγάζουμε στην εφηβεία. Ναι, μόλις, ναι, περάσουμε, μου το ξανά. Μόλις περάσουμε την εφηβεία, πάνε τα σφυράκια. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σύμπτωμα μιας εποχής. Τώρα έχει πάψει να υφίσταται αυτή η εποχή. Για να πάμε όμως και απέναντι, γιατί σας φώναξα προφανώς και για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σας φώναξα και για να δούμε τι έγινε με την εκλογική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ. Και εκεί έχω ένα πολύ κέριο ερώτημα. Καταρχήν, δεν χρειάζεται να σας δείξω κάρτα, δεν χρειάζεται να σας δείξω τίποτα. Έχει κερδίσει 60-40 ο Νίκος Ανδρουλάκης τον Χάρη Δούκα. Έχω μια ερώτηση. Μήπως μας δίνει
μήπως εξάγουμε ένα συμπέρασμα από αυτή την εκλογική διαδικασία που λέει το εξής, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ καταψήφισε στην πραγματικότητα το Δούκα και πάρα πολλούς στρατηγούς του κόμματος, οι οποίοι έχουν υπάρξει υπουργοί όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στα πάνω του και όλα αυτά. Γιατί? Γιατί αυτή η πτέρυγα που εκπροσωπείται πολύ στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ήθελε ή τέλος πάντων έκλεινε το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο Ανδρουλάκης προχωράει με μια καθαρότητα πολιτική. Μήπως οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όσοι βρίσκονται πέριξ του Ανδρουλάκη θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ? Για το δεύτερο δεν ξέρω, αλλά μπορώ να απαντήσω. Είναι βέβαιο ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ορίμασε, ήταν ένα κόμμα όριμο. Αυτό που πρέπει να κάνει ο Κασελάκης, ο Ανδρουλάκης, αν θέλει να ξαναδημιουργήσει κανονικά μια αξιωματική αντιπολίτευση, είναι πρώτα-πρώτα να αλλάξει την ηγετική ομάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι του δίνει... Εκεί θα κατέληγα με τον προηγούμενο συλλογισμό μου. Γι' αυτό σας ρώτησα ότι μήπως όλοι αυτοί οι οποίοι είναι φιλοσυριζέοι στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να φύγουν. Ξέρετε, εγώ έχω γνωρίσει αρκετούς από αυτούς και να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά δεν έχω και την πολύ καλή εντύπωση. Απ' την άλλη μεριά, απεδείχθη ότι και ο Γερουλάνος και η Διαμαντοπούλου ελέγχουν περίπου 20% και 40% και οι δύο μαζί. Λοιπόν, δηλαδή τους θέλουν 40%, δεν ξέρουμε αν... Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η Διαμαντοπούλου θέλει το ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο. Όχι, ούτε και ο Γερουλάνος. Ούτε ο Γερουλάνος, ναι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει τουλάχιστον να τους ενσωματώσει στην ηγετική ομάδα, ούτως ώστε και να αλλάξει. Δηλαδή, αν ο Ανδρουλάκης δεν αλλάξει και εξακολουθεί να είναι αυτό που ήταν, δηλαδή να μιλάει μόνο για τις υποκλοπές και μονοθεματικός όπως είναι, τότε κάποιος σου είπε, δεν ξέρω ποιος σου είπε, ότι επιβεβαίωσαν τον Τσίπρα ότι κάνανε μια στροφή 360 μέρων. Ως μηχανικός και ο Νίκος Ανδρουλάκης ελπίζω να ξέρει καλύτερα τον Αλέξη Τσίπρα. Και μιας και επικαλεστήκατε το όνομά του, θέλω να κλείσουμε με σχόλια για τον Τσίπρα, διότι διάβασα σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα και θέλω τη γνώμη σας εδώ. Ότι ο Τσίπρας λέει θα περιμένει να δει πώς θα πάει ο Ανδρουλάκης και αν ο Ανδρουλάκης δεν τα καταφέρει να αποκτήσει κυβερνησιμότητα, ο ίδιος με τον καινούριο χρόνο θα προσπαθήσει να ηγηθεί ενός σχήματος της κεντροαριστεράς. Έχει δυνατότητα? Εγώ δεν νομίζω ότι έχει δυνατότητα. Ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο φάνηκε από τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Παπανδρέου, με την παρέμβαση που έκανε, ξέρετε τι απέδειξε? Ότι οι παλιοί δεν έχουν καμία ισχύ. Mm-hmm. Άρα λέτε ότι και ο Τσίπρας πλέον είναι παλιός. Ο Τσίπρα... Σκληρό για έναν άνθρωπο 51 ετών. Δεν έχει σημασία. Προσέξτε να είτε. Αυτός έχασε 6 εκλογές. Τον ουσιαστικά παραιτήθη από το κόμμα του. Με ποια στοιχεία επανέρχεσαι τώρα? Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Μα δεν ξέρουμε. Το κάτι καλύτερο πάντα στην πολιτική δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δηλαδή κάτι άλλο μπορεί να βγει, το οποίο ούτε το φανταζόμαστε. Ας το πω αλλιώτικα εγώ. Φανταζόταν κανείς τη Νέα Δημοκρατία του 18% του 2014 να παίρνει 41 με Μητσοτάκη. Να παίρνει 41 και τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη, τον επωνομαζόμενο και Κούλη να πηγαίνει με 2 τετραετίες και να είναι κατά πάσα. Δεν θέλουμε αν θα είναι αυτοδύναμος, αλλά όπως είναι τα πράγματα πάει και για 3η τετραετία. Λοιπόν, βλέπετε ότι στην πολιτική δεν μπορεί κανείς να είναι... Σωστά, μπορεί να προκύψει κάτι άλλο, αλλά δεν υπάρχουν διαδικασίες τώρα για να προκύψει. Δηλαδή, μπροστά μας έχουμε εκλογές με Μητσοτάκη και σίγουρα Ανδρουλάκη. Υπάρχουν διαδικασίες. Είναι ότι θα υπάρξει εκλογή στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω. Θα υπάρξει. Εκλογή θα υπάρξει. Συνέδριο μπορεί να μην υπάρξει. Ακούω διάφορα ότι θα είναι η Κεντρική Επιτροπή, λέει, η περιτροπή στα μέλη της. Αυτό δεν ξέρω. Ακούω διάφορα περίεργα. Να σου πω κάτι, με τους αριστερούς όντως δεν μπορεί κανείς να είμαστε. Μπορεί να το κάνουν. Ο Μπουλμέτης το περιέγραψε πολύ καλά σε ένα από τα έργα. Τάσος Μπουλμέτης. Ο σκηνοθέτης. Ναι, ναι. Μου φαίνεται 60 λέγονταν το έργο. Ήταν μια ομάδα αριστερών φοιτητών οι οποίοι γυρίζαν ένα ντοκιμαντέρ και συνεδριάζαν αν θα αποφασίσουν να βάλουν ευρυγόνιο ή τηλεφακό. Κλασικό ερώτημα στην αριστερά. Ενώ
θα έπρεπε να αφήσουν το σκηνοθέτη να αποφασίσει το τι να κάνει και όχι η Επιτροπή. Λοιπόν. Μου έχετε κάνει τρομερό πρόλογο για τον επόμενο κύριο, τον οποίο θα τον παρουσιάσω ήδη και θα σας αποχαιρετήσω. Είναι ο Ηλίας Κανέλης που έχει ασχοληθεί με το σινεμά δεκαετίες στη ζωή του. Δεν ήξερα ότι ο Ηλίας ασχοληθεί. Νάτος ο Ηλίας Κανέλης. Γεια σου, Ηλία. Γεια σας, γεια σας. Πάρα πολύ ωραία συζήτηση, αλλά ήθελα να πω στον κύριο Δρυμιώτη ότι το καλύτερο ρητό δεν είναι το δριός πεσούσης πας ανήρξη λέβεται. Είναι το ανδρός πεσούσης πας ανήρ ανδρεύεται. Το θυμάστε. Του Τσίπρα. Θυμάστε τον Μιχελογιαννάκη. Του Τσίπρα. Μιχελογιαννάκης, Θεός. Καθίστε μαζί μας. Έχω καλέσει τον Ηλία Κανέλη γιατί διάβασα σήμερα το εξαιρετικό του. Κάθε μέρα είναι εξαιρετικό. Το σημείωμά του σήμερα στα νέα. Το διάβασα εγώ. Ωραία. Ας τον αφήσουμε τον ίδιο τότε να μας περιγράψει πώς ακριβώς σκέφτηκε να ασχοληθεί με ένα θέμα το οποίο είναι ταμπού και το οποίο έχει μεγάλο κίνδυνο να περπατάς στο δρόμο σήμερα το βράδυ, Ηλία, και να έρθει κάποιος και να σου πει αν χαθείς αλήτη. Για τα τέμπη. Για τη συναυλία για τα τέμπη. Για ναι. Κοίταξε, είμαι ακόμα νέος, μπορώ και τρέχω δηλαδή, μην τρελαίνεστε. Η ιστορία είναι η εξής. Δεν παρακολούθησα τη συναυλία και δεν είχα και καμία διάθεση να την παρακολουθήσω. Αλλά με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Είδα την... Εδώ βλέπουμε το άρθρο σου καταρχήν. Είδα ένα βιντεάκι με το τραγούδι που έγραψε ο Φίβος Δελιβοριάς. Ο πιο διάσημος βάρδος. Εδώ βλέπουμε, σε αυτή να πω, την εκδήλωση. Το άρθρο σου, για να δούμε και τον εξαιρετικό τίτλο, «Δεν δικάζουν οι λαϊκοί βάρδοι». Συνέχισε, σε διέκοψα απλώς για να πω ότι αυτό είναι το άρθρο του Ηλία Κανέλη σήμερα. Λέω λοιπόν ότι άκουσα το τραγούδι που έγραψε ειδικά για εκείνο το βράδυ ο λαϊκός βάρδος, ο πιο διάσημος λαϊκός βάρδος, θύμισέ μου. Φίβος Δελιβοριάς. Ο Φίβος Δελιβοριάς. Ένας τραγουδιστής που προσωπικά τον παρακολουθούσα από τα χρόνια του Χατζηδάκη. Ξέρετε, ήταν ανακάλυψη του Χατζηδάκη. Ήταν ένα πρόσωπο στο οποίο ο Χατζηδάκης έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση. Και μου κάνει εντύπωση τα τελευταία χρόνια πόσο μακριά είναι από την, πώς να το πω, από το ήθος που δίδαξε ο Χατζηδάκης στις τέχνες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλο πράγμα. Διαβάζω λοιπόν τους στίχους του κυρίου Δελιβοριά και τρόμαξα λίγο, διότι τους βρήκα πάρα πολύ πρόχειρους. Δηλαδή είχε μέσα όλα αυτά τα σύμβολα που έχουν αξιολογηθεί φοβερά στην ελληνική ποίηση, από τον Σεφέρη, από τον Ελίτη, ή εν πάση περιπτώσει αναδείχθηκαν στην αριστερή μελωδία, στην αριστερή μελοποίηση από τον Μίκη Θεοδωράκη, Μυρσίνες και διάφορα άλλα τέτοια. Αλλά το μεγάλο του παράδειγμα, η συνύφανση, η συσχέτιση του κέδρου με το κέρδος, επιτρέψτε μου, μου θύμισε ένα αστείο από τα νιάτα μου τότε που όταν δούλευα στο περιοδικό Αντί και συνεργαζόμασταν με τις εκδόσεις Κέδρος, τις Νανάς Καλιανές ή παλαιότερα και αργότερα τις Λεμπέση, τους έκανε φοβερή πλάκα. Επειδή ήταν εμπορικός εκδοτικός οίκος, τους έλεγα ρε παιδιά, εσείς να πάψετε να το λέτε Κέδρος, να το λέτε Κέρδος. Και γελούσαν και αυτοί και γελούσαν μεταξύ μας μέσα σε αυτή την πλάκα και τη θυμηδία. Μου έκανε φοβερή εντύπωση λοιπόν όταν θέλεις να δείξεις ότι βάζεις φαιά ουσία και ευαισθησία και συνέστημα, δεν κάνεις τέτοιες φτήνιες. Αυτό το τραγούδι ήταν πάρα πολύ φτηνό και πολύ πιο φτηνό ήταν το κήρυγμά του. Ένα κήρυγμα δηλαδή το οποίο τι λέει, ότι δικάζω εγώ και όχι δικαιοσύνη. Όχι λοιπόν, είμαστε σε συντεταγμένο κράτος. Είμαστε σε μια χώρα κανονική και δικάζει η δικαιοσύνη, όπως και να το κάνουμε. Μπορεί ο κύριος Δελιβοριάς ή οποιοδήποτε να θέλει να καταδικάσει τον Μητσοτάκη, δεν ξέρω εγώ ποιον, αλλά τις δίκες δεν τις κάνουν οι πολίτες ή ο κάθε πικραμένος. Τις δίκες τις κάνουν οι συντεταγμένοι θεσμοί και συντεταγμένος θεσμός είναι η ανεξάρτητη εξουσία της δικαιοσύνης. Υπήρχε ένας πικραμένος βέβαια που δίκαζε εξαιρετικά κιόλας, ο Παναγιώτης Πικραμένος. Ηλία, έχεις δίκιο. Πριν σε αποχαιρετήσω και θα ακούσω και τη γνώμη του κυρίου Δρυμιώτη επ' αυτού αν θέλει να πει κάτι, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Στην πραγματικότητα βλέπουμε μια απόπειρα να σχηματοποιηθεί μια γνώμη η οποία τι λέει, λέει ότι αυτό που συνέβη στα Τέμπη είναι ένα έγκλημα το οποίο προφανώς ενέχει δόλο και το οποίο το διέπραξαν συγκεκριμένοι άνθρωποι που τους υποδεικνύουν.
Όμως έχω την αίσθηση ότι η άποψη αυτών των ανθρώπων οι οποίοι συναγελάζονται γύρω-γύρω από τέτοιες απόψεις είναι η ίδια περίπου άποψη με αυτή που υπήρχε το 2015 με τα δημοψηφίσματα και με το τι πρέπει να κάνει η χώρα. Προσπάθησαν και τότε, προσπαθούν και τώρα να την επιβάλλουν. Πού θα καταλήξει αυτό? Έχω την αίσθηση ότι δεν θα καταλήξει πουθενά, ακριβώς διότι δεν μπορεί να επιβληθεί αυτή η άποψη. Μην ξεχνάς ότι το 2015 μπορεί να πάθαμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι κάτι μάθαμε. Και τουλάχιστον μετά το 2019 έως σήμερα έγιναν πάρα πολλές απόπειρες να φτιαχτεί ένα τέτοιου τύπου κίνημα. Υπενθυμίζω, ας πούμε, την ιστορία με τα επαγγελματικά δικαιώματα, δίθεν επαγγελματικά δικαιώματα των ηθοποιών. Βεβαίως. Που υπεθάλπει από συνδικαλιστές ηθοποιούς και κύκλο. Και για να είμαστε ειλικρινείς. Είχαν δίκιο εν μέρη και θα δικαιωθούν διαστάσεις το επόμενο διάστημα. Μέσα από το Εθνικό Θέατρο. Αυτή η προσπάθεια απέτυχε. Τώρα έχουμε και νεκρούς. Έχουμε δυστυχώς νεκρούς και υπάρχει, πώς να σου πω, για μένα οι συγγενείς των νεκρών θα έπρεπε να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Αλλά δεν είμαι εγώ ένας άνθρωπος που μπορεί να υποδείξει σε ανθρώπους πονεμένους τι θα κάνουν. Ούτε εγώ, ούτε κανείς μας προφανώς. Αν μου επιτρέπαν, αυτή θα ήταν η γνώμη μου. Και για να κλείσουμε, Τηλεφακό ή Ευρυγώνιο για αριστερά γυρίσματα? Κοίταξε να δεις. Από μακριά και αγαπημένη. Άρα, Τηλεφακό. Ηλίας Κανέλης, ορθογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία μου. Να είσαι καλά, να γράφεις πάντοτε σας, με ευθυκρισία τη γνώμη σου και ελεύθερα κυρίως. Η ελευθεροτυπία ενέχει και αυτό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται όλοι να έχουμε την ίδια. Εγώ μια απλή παρατήρηση έχω να κάνω. Καταρχήν, είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα και ό,τι πει κανείς έχει δίκιο. Απορώ και εγώ με τον Ηλία. Και πώς το έγραψε, ναι. Γιατί κινδυνεύει όντως να τον βρίζουν στον δρόμο. Στον δρόμο, γιατί είναι, ξέρεις, αν δεν διαβάζεις, αν δεν μπεις στη λεπτομέρεια, θεωρείς ότι τα βάζει με ανθρώπους οι οποίοι χάσανε. Το είπε ξεκάθαρο ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εγώ ρωτάω το εξής πράγμα. Στο Μάτι πεθάνανε 104 άνθρωποι. Η δίκη έγινε το 2004. Δεν βρέθηκε κανένας να προδικάσει το αποτέλεσμα της δίκης. 5 χρόνια μετά. Έγινε μια συναυλία χωρίς εισιτήριο. Έγινε μια συναυλία χωρίς εισιτήριο και χωρίς, αν θέλεις, και πολιτική κάλυψη. Χωρίς πολιτική κάλυψη, ακριβώς. Εδώ και πάμε για ένα βήμα παραπάνω. Μπορεί να μην άρεσε και η απόφαση του δικαστηρίου και επανήλθε ο εφέτης και την επανεξετάζει. Εδώ πέρα έχουμε προκαταλάβει τη δικαιοσύνη. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η δικαιοσύνη και μετά κάνουμε ό,τι άλλο είναι να κάνουμε. Και υπάρχουν πολλά ένδικα μέσα φυσικά μέχρι να φτάσουμε στα διεθνή δικαστήρια. Πρέπει να δικάσουμε στη χώρα μας και να αυτό λέω. Όχι. Στα ξένα δικαστήρια δεν μπορεί να πάμε για το θέμα του δυστυχήματος. Μπορούμε να πάμε για τη διασπάστηση των. Βεβαίως. Αυτό έτσι κι αλλιώς το ερευνά ο. Αυτό έτσι κι αλλιώς το ερευνά είναι αυτεπάγγελτο λοιπόν. Άρα. Κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί έγινε αυτή η συναυλία και προπαντός επειδή υπήρχε και πολιτική εκμετάλλευση με το σύνθημα, το αισχρό σύνθημα το οποίο ακούστηκε, το οποίο δεν θέλουμε να το αναλάβουμε. Το Μητσοτάκι. Το Μητσοτάκι, το οποίο είναι καθαρό της αριστεράς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και το άλλο με την Παλαιστίνη. Αυτό πάλι. Τι δουλειά έχει, αν θέλουμε λοιπόν. Την ώρα μάλιστα που σκοτώνονταν οι Ισραηλινοί από φοβερές επιθέσεις παραστρατιωτικών οργανώσεων. Αλλά το να βάζουμε την Παλαιστίνη μέσα σε ένα θέμα που υποτίθεται μας αφορά και πονάμε, νομίζω ότι δείχνει. Πώς να το πω, στράτευση. Επιπολαιότητα.